Θα πάω σε έναν άνθρωπο τώρα που υπηρετεί ακαδημαϊκά το χώρο της οικονομίας ως διδάσκον τις οικονομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διότι μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο του, ίσως από τους ελάχιστους που πατώντας πάνω στην παρουσία στην Αθήνα ενός οικονομολόγου νομπελίστα, αμφιλεγόμενες πολλές απόψεις του, του Στίγκλιτς, ωστόσο το προεξέτεινε και μου έκανε εντύπωση επειδή έδεσε με την επικαιρότητα η εισβολή στη λωρίδα της Γάζας του Ισραηλινού στρατού, πώς ο ίδιος αναφέρεται στον εμπορικό πόλεμο και τον αποπαγκοσμιοποιημένο κόσμο που γέννησε η Κρήτη, στην Κρήτη, είναι το έδαφος της όξυνσης των όποιων περιφερειακών συγκρούσεων. Είναι ο κύριος Νίκος Στραβελάκης. Καλημέρα, κύριε Στραβελάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ρωτήσω αν πέρα από τα γεγονότα καρέ-καρέ, τελευταίο είναι το σφαγείο στον προσφυγικό καταβλισμό, αν πέρα από αυτά τα γεγονότα, στο βάθος κήπος είναι ο ακήρυκτος αλλά λυσαλέος οικονομικός πόλεμος. Είναι με έναν πάρα πολύ έμεσο τρόπο. Βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα γεγονότα είναι τέτοια που να ψάχνεις να βρεις τώρα την ανάλυση. Είναι και λίγο μάτιο, δηλαδή, τουλάχιστον στη γενιά τη δικιά μου. Στη γενιά του όλου, δεν νομίζω ότι έχει ζήσει κανένας μας μία ξεκάθαρη απροκάλυπτη γενοκτονία προς τα μάτια του. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες 21-22 μέρες, ας πούμε, στη λωρίδα της Γάζας, είναι μία ανοιχτή γενοκτονία. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε ο παρετηθής διευθυντής της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μόκαμπερ, ότι είναι μια εγχειριδιακή, δηλαδή σαν να έχεις πάρει τη γενοκτονία από το εγχειρίδιο, από το λεξικό, τον ορισμό της γενοκτονίας, αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό, εντάξει, είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ, να βγαίνει κάποιος μέσα στη μούρη μου και να μου λέει κάνω γενοκτονία. Και δεύτερον, δεν το ανέχομαι, δηλαδή, σαν άνθρωπος δεν το ανέχομαι αυτό πράγμα. Να συνεχίσω να το βλέπω να συμβαίνει. Έτσι. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση που εγώ τουλάχιστον έχω την ανάγκη να την κάνω. Mm-hmm. Εγώ τώρα τι νομίζω και τι έγραψα, έτσι. Εγώ έγραψα ότι στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κατεπέκταση ανάμεσα στα BRICS, τα διευρυμένα BRICS και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ βλέπω ότι η Αμερική μαζεύεται. Μαζεύεται στο εσωτερικό της, πάει να επαναβιομηχανοποιήσει την οικονομία της, και σε αυτό το πλαίσιο αυτό που την εννοιάζει είναι να μην μπει σε εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη, πρώτον, εξαιτίας των επιδοτήσεων που κάνει για την δική της βιομηχανία, και δεύτερον, να διατηρήσει ένα περιορισμένο αριθμό περιφερειακών συμμάχων που θα παίζουν το ρόλο του χωροφύλακα στις διάφορες περιοχές του πλανήτη. Και ένας εκ των γνωστότερων τέτοιων περιφερειακών συμμάχων είναι το Ισραήλ, το οποίο, χρησιμοποιώντας αυτή την προνομιακή του θέση, έχει αποθρασυνθεί και οδηγεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε μια γενοκτονία. Εγώ δηλαδή το γεωπολιτικό το βλέπω σαν αποτέλεσμα των οικονομικών συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί, που περιλαμβάνουν περιφερειακές συγκρούσεις πλέον εντονότερες και συχνότερες και οι οποίες θα είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθετηθούν και να σταματήσουν. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα ζούμε, αυτή την ανατριχιαστική κατάσταση ζούμε σήμερα. Επειδή ξέρετε ότι στο ταγκό, στο βάλς, θέλει δύο. Η άλλη πλευρά, θα σας πει κάποιος, δεν στοιχίζεται αντιστοίχως σε αυτές τις κινήσεις. Ποιος μου, οι άμαχοι, τα 4.000. Όχι, 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 όχι. Στο μεγάλο παγκόσμιο οικονομικό
όπως λέτε, πόλεμο. Η Κίνα, η Ρωσία. Προφανώς η Σουνιτική Χαμάς από 1η-1η-2024 υπάρχουν δύο μεγάλες σουνιτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έτσι, οι δύο μεγαλύτερες σουνιτικές δυνάμεις είναι το Ιράν και η Τουρκία. Αμφότερες αυτές οι δυνάμεις προφανώς έχουν ενισχύσει τη σουνιτική Χαμάς, η οποία όμως έχει διαμορφώσει τη δύναμή της ως παραστρατιωτική οργάνωση πάνω στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κράτος. Και η Χαμάς είναι η πολιτοφυλακή των Παλαιστινίων. Γιατί δεν υπάρχει κράτος. Απλό είναι το πράγμα. Δημιουργείς τους όρους ανάπτυξης παραστρατιωτικών οργανώσεων και μετά όταν δημιουργηθούν λες πω υπάρχουν παραστρατιωτικές οργανώσεις. Είναι σαν τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διακινητές ανθρώπων ανάμεσα στη Λιβύη και στην Ιταλία και την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τη Συρία ας πούμε, που λέει οι διακινητές δημιουργούν το πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Λες και δεν έχει γίνει πόλεμος για να υπάρχουν διακινητές. Το ίδιο πράγμα είναι, η ίδια υποκρισία είναι. Άρα κύριε Στρατιώτη. Αλλά εγώ αρνούμαι να εξισώσω, για να είμαστε εξηγημένοι εδώ πέρα, το θήτη με το θύμα. Ναι, είναι σαφές. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι θύμα αυτής της ιστορίας. Είναι σαφές. Επίσης δεν μπορώ να δικαιολογήσω καμία αυτοάμυνα επί τη βάση έτσι ενός συμψηφισμού αίματος. Σκοτώθηκαν 1500 αθώοι άνθρωποι στην εντός εισαγωγικών στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς, άρα θα σκοτώσω και εγώ 4.500 παιδιά ας πούμε για να, στο πλαίσιο της αυτοάμυνας. Καμία ηθική πολέμου δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Μόνο οι φασίστες τα κάνανε αυτά που λέγανε μου σκότωσες ένα να πούμε φέρε 50 από το χωριό να τους εκτελέσω και σε αντίπεινα. Άρα σε αυτή την παρανοϊκή πολιτική θεωρείτε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι στο βάθος κήπος, προφανώς είναι το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, στο βάθος κήπος στους μεγάλους παίκτες ισχύως είναι η εμπορική δρόμη, πόσο ένας θα μπλοκάρει τον άλλον, είπατε οι Αμερικανοί θέλουν. Σαφέστατα και είναι αυτό. Σαφέστατα και είναι αυτό και αυτό αποφρασίνει δυνάμεις όπως είναι το Ισραήλ. Η Αμερική έχει μία παλαβή πολιτική η οποία βασίζεται στο δόγμα Wilson, το Woodrow Wilson, τον καθηγητή του Princeton και μετέπειτα πρόεδρο της Αμερικής, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη περιφερειακού δυνάμεων. Δεν αναγνωρίζουν ότι στις περιοχές υπάρχουν περιφερειακές δυνάμεις, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία. Λένε υπάρχει μια υπερδύναμη εγώ και σύμμαχή μου. Ή είσαι σύμμαχός μου και έχει καλός ή δεν είσαι σύμμαχός μου και έχει κακός. Αυτού του είδους η πολιτική είναι πλέον καταστροφική, είναι παλαβή. Και όταν μάλιστα έχεις απέναντί σου το 30% του παγκοσμίου ΑΕΠ, τα BRICS από 1η-1η του 24 θα αντιπροσωπεύουν το 30% του παγκοσμίου ΑΕΠ την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί αντιπροσωπεύουν το 40%. Η κατάσταση δηλαδή εκτραχύνεται συνεχώς. Γιατί έχεις απέναντί σου μία δύναμη η οποία αρνείται να αναγνωρίσει το ρόλο περιφερειακών δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι το Ιράν ή η Ρωσία είναι το ίδιο πράγμα με τη Μάλτα. Δεν έχω κάτι με τη Μάλτα, έτσι. Αλλά η πολιτική των Αμερικανών είναι αυτή ακριβώς. Και γι' αυτό οξύνει και εξωθεί τα πράγματα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Προφανώς, έτσι, εδώ πέρα μιλάμε για υπεριαλιστική αντιπαράθεση, έτσι, γιατί και η ομάδα των BRICS, η Κίνα και οι υπόλοιποι υπεριαλιστές είναι και αυτοί. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχεις μία δύναμη η οποία να πολιτεύεται με αυτούς τους όρους στο σημερινό κόσμο. Είναι σαν να οδηγεί λαούς
Πώς να είμαι στα σφαγεία, δεν γίνεται. Στα σφαγεία. Λέει ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, γιατί εδώ μετέχουν και ακροατές, κύριε Στραβελάκη, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλό αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Καλημέρα, λέει. Συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, με τα λεγόμενα του κύριου Στραβελάκη. Πώς η Αμερική περιμένει από την Ευρώπη να παραμείνει εμπορικός εταίρος της, όταν τη μεταχειρίζεται σαν σκουπίδι? Βλέπετε τους αγωγούς Nord Stream και Ουκρανία. Τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να εξασφαλίσει τη συμμαχία της Ευρώπης? Επίσης, γιατί η Ευρώπη ξεχνά τα κείμενα το ΙΕ περί πλήθους παρανομιών του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους? Είναι εύλογο το ερώτημα. Ο Στίγλιτς στην παρουσίαση που έκανε στο ΕΚΠΑ, και το έχω γράψει και στο άρθρο, προβληματιζόταν πως η Ευρώπη δεν έχει αντιδράσει εμέσως. Προβληματιζόταν πως η Ευρώπη δεν έχει αντιδράσει ακόμα στο γεγονός ότι η Αμερική επιδοτεί την εγχώρια βιομηχανία. Γιατί ξέρετε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αν επιδοτεί την εγχώρια βιομηχανία, νομιμοποιείται ο εμπορικός εταίρος να επιβάλλει δασμούς για να ισοφαρίσει την επιδότηση. Να ρεφάρει, ναι, σωστά. Να ρεφάρει, ακριβώς. Μα αυτό το πράγμα λοιπόν η Ευρώπη δεν το κάνει. Και πού ποντάρουν οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί ποντάρουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης, εξού και το Nord Stream και τη αγωγή και τα υπόλοιπα που αναφέρει ο ακροατής σας πολύ σωστά, ότι ποντάρει στο να απομακρύνει την Ευρώπη από τις αγορές της Κίνας και της Ρωσίας. Και με αυτόν τον τρόπο να την ενσωματώσει στη δική της σφαίρα επιρροής. Γιατί για το δόγμα Wilson επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Γιατί ούτε την Ευρώπη την αναγνωρίζει ως περιφερειακή δύναμη. Και βέβαια που ποντάρει στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τη δυνατότητα στο πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός στην Παλαιστίνη, στη Λωρίδα της Γάζας, δεν είχε ενιαία στάση. Οι μισοί ψηφίσαν υπέρ και πρωτοστάτησαν, οι άλλοι μισοί απήχαν και υπήρχαν και κανένα δύο που καταψήφισαν. Άρα σε αυτή τη βάση τι να κάτσει να... Τι πολιτική οντότητα μπορεί να έχει αυτό το άθροισμα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα? Έχει μια μηδενική βαρύτητα. Και αυτό συμβαίνει. Άλλος φίλος εδώ λέει: καλημέρα στον κύριο Στραβελάκη. Με όρους οικονομίας, επειδή ακούω πολλούς να φωνάζουν για τη Χαμάς, παιδί των Δυτικών και του Ισραήλ δεν είναι η Χαμάς στην τελική, τουλάχιστον στην εκκίνησή της? Ξέρουμε ότι υπάρχει το Κατάρ Γκέιτ, ότι το Κατάρ είναι από τους κύριους χρηματοδότες Χαμάς. Οι δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείες κλείνουν 27 ετή συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου με το Κατάρ. Το Ισραήλ είπε OK στο να περάσουν 1,5 εκατομμύριο δολάρια από το Κατάρ απευθείας στη Χαμάς, και όλα αυτά για να κοντράρει οποιαδήποτε άλλη φωνή, και δεν εννοώ, λέει, τον Αμπάς κατά αποκλειστικότητα, στους Παλαιστινίους. Άρα σήμερα είναι προφανές ότι η Χαμάς, έτσι, είναι μια παραστρατιωτική παραθρησκευτική οργάνωση. Έτσι, είναι σαν πιτίνη Χαμάς, είναι πώς είναι αυτές οι χριστιανικές οργανώσεις που έχουν η ζωή ο Σωτήρ με όπλα. Αυτό είναι η Χαμάς. Η οποία έχει αποκτήσει αυτή τη βαρύτητα στην περιοχή, πρώτον από την ανοχή του Ισραήλ προφανώς, δεύτερον από τη χορηγία των μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων της περιοχής, τις χορηγίες, τα λεφτά. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε κανονικές συνθήκες, όχι τώρα στον πόλεμο. Σε κανονικές συνθήκες, υποτίθεται εισαγωγικών κανονικές, κανονική του ζωή, είναι 2 ώρες νερό και 2 ώρες ηλεκτρικό την ημέρα. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι όταν έρθει κάποιος και τους δώσει ένα σκοπό και 5 δραχμές, ξαφνικά αλλάζει η ίδια τους η ζωή. Εκεί πατάει η Χαμάς. Εκεί αναπτύχθηκε η Χαμάς και αυτό φυσικά είχε την ανοχή του Ισραήλ. Φυσικά είχε την ανοχή του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ αυτό ακριβώς θέλει. Θέλει τους Παλαιστινίους χωρίς κράτος, χωρίς οντότητα
και την ώρα που σκέφτεσαι Παλαιστίνιους να λες Παλαιστίνιος ίσον Χαμάς. Αυτή είναι η επιδίωξη και του Ισραήλ και των Δυτικών. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Στραβελάκη και πολλά συγχαρητήρια. Υπάρχει και ένα κοίτασμα, λέει, λίγα μίλια από την παραλία της Γάζας, με αποκλειστικά δικαιώματα, αν είχαμε υποκανονικές συνθήκες, στους Παλαιστινίους. Θεωρεί ότι είναι μέρος της εξίσωσης του τι συμβαίνει? Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι το Ισραήλ έχει μια συγκεκριμένη επιδίωξη. Ή να θα φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Γάζα, ή θα τους εξολοθρεύσουν. Αυτή είναι η γραμμή του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει ένα πλήρη χώρο και ένα πλήρες κράτος, το οποίο δεν θα υπάρχει ούτε καν η λέξη περί παλαιστινιακής εθνότητας ή παλαιστινιακής μειονότητας. Άρα, κύριε Στραβελάκη, είναι η γραμμή της ακροδεξιάς του Ισραήλ και νομίζω ότι είναι και εν τέλει η επιδίωξη του συγκεκριμένου πολέμου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει να κάνει με το τάδε κοίτασμα ή το δίνα οικονομικό συμφέρον. Είναι μια στρατηγική επιλογή της Ισραηλινής ακροδεξιάς με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο του συγκεκριμένου κομματιού από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Έχετε υπόψη σας. Και κυρίως να φύγει από τη μέση το παλαιστινιακό, έστω και η ιδέα παλαιστινιακού κράτους. Άρα έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι στον αέρα αυτή η διαρροή στα WikiLeaks του Υπουργείου Πληροφοριών περί εκτοπισμού από τη λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, στον Καναδά, στη Σουηδία, στην Ελλάδα, Παλαιστινίων από τη μια. Και από την άλλη μου γράφουν εδώ πολλοί κόσμος. Παραγνωρίζει ο κύριος Στραβελάκης το γεγονός ότι και στο Ισραηλινό εσωτερικό υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση από άλλες δυνάμεις που μιλούν ακόμη λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε Εβραίους μαζί με Παλαιστινίους να λένε για πολιτική λύση δύο κρατών. Το δέχεται ότι υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις? Σαφέστατα και υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις. Εδώ πέρα εμφανιστήκανε στη Ουάσιγκτον άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ακραία θρησκευτική, του Χατσίντικ Τζιούς, ας πούμε, στην ακραία θρησκευτική πλευρά του Ισραήλ και είπανε not in our name, αν θέλετε παιδιά να τους σκοτώσετε δεν θα το κάνετε στο όνομά μας, δεν θα το κάνετε στο όνομα του Ισραήλ. Οι δυνάμεις αυτές υπάρχουν και υπάρχουν και 120 χώρες οι οποίες ψήφισαν με τα λόγου γνώσεως. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα σε αυτές. Την άμεση κατάβαση του πυρός. Αυτό το δεδομένο προφανώς και δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Γιατί όντως επιχειρείται να γίνει μια κατάσταση ότι παιδιά κοιτάξτε να είτε φωνάξτε όσο θέλετε, χτυπηθείτε όσο θέλετε, εμείς θα κάνουμε τον πόλεμό μας. Αυτή είναι η γραμμή του Νετανιάχου. Έχουμε τον Biden στο πλευρό μας που μας πληρώνει καλώς για να το κάνουμε τον πόλεμο αυτό. Από εκεί και πέρα, εσείς πώς θα φωνάξετε όσο θέλετε. Εμάς δεν μας νοιάζει. Όχι, τους νοιάζει, το πληρώνουν και θα το πληρώσουν. Άλλος φίλος, πολλοί κολλίδες πέσανε εδώ σήμερα. Συνονόματι σας, λέει, σωστός ο κύριος Στραβελάκης, έχω την εντύπωση ότι ο στόχος της κυβέρνησης, δεν λέω του λαού του Ισραήλ, λέει, είναι να σμπρώξουν τον παλαιστινιακό λαό ακόμη περισσότερο στην αγκαλιά της Χαμάς, ώστε το τσουβάλιασμα και η μαζική εξόντωση να μπορεί να έχει έρισμα. Αυτό που γίνεται δηλαδή τώρα, λέει. Άλλος φίλος λέει εδώ, προσέξτε τώρα, από το ένα σας πάω στο άλλο, αλλά τι να κάνω, αυτό το καθορίζουν οι ακροατές. Λέει ο Δήμος, το δυτικό ΑΕΠ είναι πληθωρισμένο και πολλές φορές εικονικό, μην πω όλο. Απ' την άλλη το ΑΕΠ των BRICS είναι στην πραγματική οικονομία γιατί αφορά παραγωγή, φαγητό, καύσιμα, ενέργεια. Όταν αυτά πέσουν στο ίδιο γήπεδο, δεν θα πάθουμε σοκ, θα χάσουμε μπάλα? Το βλέπει μήπως έτσι ο κύριος Στραβελάκης? Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή κάνει 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο είναι γεγονός. Το ότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις στην ενέργεια, στα ορυκτά καύσιμα τα τελευταία 20 χρόνια, και αυτό εξηγεί και την άνοδο των τιμών και των προσόδων,
είναι επίσης γεγονός. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Και από εκεί πηγάζει και μεγάλο κομμάτι της δύναμης των BRICS. Τώρα, το ότι στο ΑΕΠ των δυτικών χωρών έχει μέσα πολύ finance, πολλές τράπεζες, πολύ εκείνο, πολύ τούτο, πολύ άλλο, ενώ των άλλων, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την παραγωγή, στην εξόρυξη, στην ενέργεια και πάει λέγοντας, επίσης. Βέβαια, έχουν αμφότερο τις αδυναμίες τους. Για να είμαστε, για να είμαστε εξηγημένοι σε αυτόν τον οικονομικό ανταγωνισμό και τον εμπορικό πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι τα BRICS έχουν σαν σκοπό ένα ξεχωριστό σύστημα πληρωμών. Αυτό που λέγεται αποδολαροποίηση, δηλαδή. Ναι. Θέλουν, όχι μόνο. Καταρχήν θέλουν να φύγουν από το SWIFT. Από το σύστημα SWIFT. Δηλαδή τις πληρωμές μέσω των Αμερικάνικων τραπεζών και του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος, που στην ουσία είναι δομημένο γύρω από τις μεγάλες Αμερικάνικες, Εγγλέζικες και Ευρωπαϊκές τράπεζες. Θέλουν πρώτον αυτό, και το δεύτερο είναι ενδεχομένως κάποιο κοινό νόμισμα που, επειδή έχουν μεγάλα αποθεματικά χρυσού, επειδή περισσότερες από αυτές τις χώρες και ξένου νομίσματος, επειδή περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι εξαγωγικές και έχουν πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, να πατήσουν εκεί απάνω στο να δημιουργήσουν ένα κοινό νόμισμα με βάση το χρυσό, με βάση κάποιο αποθεματικό εμπόρευμα, και εκεί απάνω να βασίσουμε τη λεγόμενη αποδολαριοποίηση του κόσμου. Ο φίλος ο Αργύρης λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Στραβελάκη. Θέλω να το ρωτήσω, αυτή η προσπάθεια απεξάρτησης των BRICS, αποδολαριοποίησης έξω από το SWIFT κτλ., επειδή ο αντίλογος είναι ότι εγώ είμαι στρατιωτικά η υπερδύναμη, νομίζει ότι μπορεί να βγει χωρίς κρίση? Και δίνω, λέει, το παράδειγμα της Ταϊβάν. Έχει τους ημιαγωγούς. Οι Κινέζοι έχουν την πρωτοκαθεδρία στις σπάνιες γαίες. Δεν βλέπει ότι έρχεται νέα θερμή περιφερειακή σύγκρουση? Εγώ προφανώς και το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα υπάρξει πληθώρα περιφερειακών συγκρούσεων, οι οποίες μάλιστα θα είναι και όλο και πιο δύσκολα διευθετήσιμες, επειδή πρόκειται για μια καθαρά ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει η Αμερική που είναι μια ιμπεριαλιστική δύναμη, και από την άλλη υπάρχουν η Κίνα, η Ρωσία και τα λοιπά, και αυτές οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποιο παδί του δικαίου. Εγώ βλέπω ότι αυτή η νέα φάση όχησης της κρίσης απαιτεί καταρχήν αλλαγή της πολιτικής της Ευρώπης και της Αμερικής στην αναγνώριση αυτών των περιφερειακών δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι στο όνομα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, επειδή εγώ χάνω στον ανταγωνισμό από την Κίνα και θέλω να την πετάξω έξω από το διεθνή ανταγωνισμό, εγώ στο όνομα αυτού του πράγματος θα δημιουργήσω ένα σύνολο από περιφερειακές συγκρούσεις για να φτιάξω το δικό μου απομονωμένο κόσμο και αυτούς αντίστοιχα το δικό του. Αυτό εντέλεινε σε βάρος των λαών. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, γιατί στην ουσία θα δημιουργεί συνέχεια εστίες έντασης. Θα γεννά συνέχεια εστίες έντασης. Δηλαδή έχουν φτάσει πλέον σε επίπεδο γελοιότητας. Είναι αυτό το κινέζικο το τηλέφωνο, το πολύ καλό, ας πούμε, που το, και πιο φτηνό, που το θέλει όλος ο κόσμος, το κινητό τηλέφωνο. Το οποίο δεν έχει μέσα Google Maps, ας πούμε, και όλα τα facilities της αμερικανικής τεχνολογίας, γιατί η Αμερική λέει είναι πόλεμο στην Κίνα. Εμπορικό. Εντάξει, έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο να χάσουμε τα μυαλά μας. Δεν είναι δυνατόν να καταστραφούμε στο όνομα του κέρδους. Να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός στο όνομα του κέρδους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι παραλογισμός πλέον. Δυστυχώς πάει να περάσει ως κανονικότητα, λέει άλλος φίλος εδώ. Μπορεί αυτή τη στιγμή, κύριε Στραβελάκη, η Αμερική να αποτελέσει εναλλακτική αγορά για την Ευρώπη της ρωσικής και της κινέζικης, την ίδια στιγμή που ούτε η ίδια μπορεί να απεξαρτηθεί από Ρωσία και Κίνα? Θέλω να πω, λέει, μήπως η στόχευση είναι διαφορετική, μιας και ο πραγματισμός δηλώνει σαφώς πως μια τέτοια προσπάθεια θα οδηγήσει σε κατάρρευση την ευρωπαϊκή οικονομία, πλήρη εξάρτηση από τους Αμερικανούς και ενδεχομένως και εσωτερικές συγκρούσεις που κανείς δεν τις συζητά στην Ευρώπη, που θα οδηγήσουν και σε ένοπλες σειράξεις? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι καταρχήν έχει δίκιο
ως προς το γεγονός ότι η αμερικανική αγορά να αποτελέσει αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, το βλέπω από χλωμό έως αδύνατο. Έτσι, στην πραγματικότητα η Αμερική έχει εξάγει τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ευρώπη πανάκριβη ενέργεια, πατώντας πάνω στη δημιουργία όρων πολιτικής σύγκρουσης της Ευρώπης, καταρχήν με τη Ρωσία και δευτερεύοντας με την Κίνα. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι είχαν φτάσει να πουλάνε το LNG σε αυτά τα ποσά και τα βαπόρια που το μεταφέραν να βγάζουν $1 εκατομμύριο την ημέρα. Αυτό ήταν μια κατάσταση που ήταν καθαρά προς όφελος των αμερικανικών πολυεθνικών της ενέργειας. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει το πετρέλαιο $200 το βαρέλι, τι ωραία, τι καλά για τους Αμερικανούς, έτσι, και τι άσχημα για τους Ευρωπαίους. Αυτή λοιπόν η πορεία των πραγμάτων, έστω και στο όνομα της πράσινης μετάβασης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται, νομίζω ότι έχει ξεκάθαρα αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία σύμφωνα και με τον κύριο Στίκλης, για να νομίζουμε ότι τα λέω μόνο εγώ, πηγαίνει σε μια ξεκάθαρη επιβράδυνση και ύφεση. Ήδη η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γερμανία, είναι σε ύφεση και μάλιστα είναι και σε στάσιμο πληθωρισμό, γιατί η ύφεση συνοδεύεται και με 7,5% πληθωρισμό. Ο φίλος ο Κώστας λέει: έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τραβελάκης γνωρίζει και τα ναυτιλιακά. Να σας δώσω, λέει, μια πληροφορία: ήδη έχουν ναυλωθεί πολλά πλοία και ελληνικά για να αρχίσουν να μεταφέρουν κόσμο την Παλαιστίνη. Άρα, λέει, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η απομάκρυνση πληθυσμού από τη λωρίδα της Γάζας. Αν είναι ειδικός, αν είναι ο ίδιος Τραβελάκης, λέει, που γνωρίζω, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει με μια απλή έρευνα. Καλά, εντάξει, παιδιά, τώρα δεν κάνουμε τους detective, είναι μια πληροφορία. Κύριε Στραβελάκη, λέει ο Λευτέρης, πιστεύετε ότι θα έχουμε μια σύγκρουση, θα έχουμε θέμα και με το Ιράν και θα εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα? Υπάρχει και η γνωστή, λέει, ατζέντα του Κλάους Σβάμπ. Να περνάμε εμείς οι ολίγοι καλά και δεν βαριέσαι οι υπόλοιποι. Καταρχήν, ως προς το τελευταίο, η εντύπωση που μου έδωσε εμένα ο Στίγκλιτς, ακούγοντάς τον στο ΕΚΠΑ και μετέπειτα ακούγοντάς τον και στο συνέδριο του Economist, ήταν ότι η γραμμή των Αμερικανών πλέον είναι αυτή. Να περνάμε εμείς καλά και θα δούμε για τους άλλους. Έτσι. Παρόλο που, εντάξει, λένε ότι να βοηθήσουμε, να έχουν πράσινη μετάβαση και άλλες χώρες, να κάνουμε ένα πράσινο παγκόσμιο ταμείο πράσινης μετάβασης, να αξιοποιήσουμε τη Διεθνή Τράπεζα και διάφορα άλλα τέτοια φιλολογικά, νομίζω ότι η κεντρική πολιτική τους στόχευση είναι ότι είμαστε μαζί με την Ευρώπη 40% του ΑΕΠ, να φροντίσουμε να περνάμε εμείς καλά. Εκεί το πάνε. Άρα, ως προς τούτο ισχύει η παρατήρηση του ακροατή. Τώρα, από εκεί και ύστερα, δεν ξέρω αν και κατά πόσον το Ιράν έχει κάποια σοβαρή διάθεση να εμπλακεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί καθόλου. Αντίθετα, έχει εμπλακεί πάρα πολύ έντονα η Τουρκία. Και εδώ πέρα υπάρχει μια γεωστρατηγική προέκταση, έτσι. Για πείτε. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να παζαρέψει τις ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Κύπρο πάρα πολύ χοντρά. Και προφανώς δεν έχει βγάλει το στόλο της έξω για να κάνει ναυμαχία με τον έκτο αμερικανικό στόλο ή τις τεράστιες δυνάμεις που έχουν στην περιοχή οι Αμερικανοί. Έτσι, νομίζω ότι έχει η παρουσία της στην περιοχή να κάνει με τις δικές της γεωστρατηγικές επιδιώξεις. Άρα, να βάλεις και αυτές περνάνε και από τη χάραξη ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Άρα, λέτε, βρίσκει την ευκαιρία στο παζάρι μιας όποιας αυτόνομης πολιτικής και με την παρουσία του Στούλ να αρχίσει να θέτει τα θέματα που διαχρονικά θέτει. Σαφέστατα. Και αν φανταστείτε το γεγονός ότι όλοι οι υπόλοιποι σε λίγο καιρό οι σχέσεις τους με τους Αμερικανούς θα είναι σχεδόν τυπικές.
η Τουρκία έχει καταφέρει να έχει σχέσεις με τη Ρωσία, σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και σχέσεις και με τους Παλαιστίνιους και το Λίβανο. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της σαν τη γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και στα Μπρίξ. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι φωστήρες του Υπουργείου Εξωτερικών όλα αυτά τους έχουν περάσει από το μυαλό ή ενδιαφέρονται μήπως τους δεχτεί ο κύριος Νετανιάχου κανένα μισάωρο και παλεύουν να το συναντήσουν. Ξέρετε, ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να το συναντήσει κανένας με τις σφαγές και τα εγκλήματα που κάνει. Ο μόνος που θέλει να τον συναντήσει είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να κλείσουμε. Βλέπω εδώ έχει πολύ, έχετε ανάψει το ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα ανανεώσω όμως το ραντεβού μαζί σας. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που θέτουν εδώ αρκετοί ακροατές. Προσπαθώ να το ομαδοποιήσω όση ώρα σας ακούω. Μου λένε εδώ, η προσπάθεια των BRICS, ακόμη και με τις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα της Κίνας και της Ινδίας, η οποία μαζί με αρκετές ακόμη χώρες συμμετέχουν, αλλά λιθορίζει και προς τη Δύση έντονα. Βλέπει να πετυχαίνει και μπορεί επίσης, λέει, η συμμετοχή άλλο σε τόσο μεγάλους οργανισμούς να αποτελέσει και ανάχωμα σε συγκρούσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν μεγενθηθεί και εκτραχυνθεί. Και τέλος, τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι προσπάθειες για τους λαούς, τι πιστεύετε για τους λαούς? Είναι εύλογα και τα δύο ερωτήματα. Επαναλαμβάνω για να είμαστε εξηγημένοι. Τα BRICS είναι μία ομάδα χωρών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι χώρες υπεριαλιστικές, έτσι, και χώρες τις οποίες επικρατούν συνθήκες μαύρης αντίδρασης. Ως εκ τούτου, από έναν οικονομικό πόλεμο που θα βασιστεί σε συμμαχίες αντίπαλων δυνάμεων τέτοιας υφής, δεν νομίζω ότι είναι ποτέ δυνατόν να είναι υπέρ των λαών. Στην ουσία απομακρύνουν τους λαούς, εντείνουν τους φανατισμούς, εντείνουν τους τεχνητούς διαχωρισμούς. Θρησκείες, χρώμα, φύλο, όλο αυτό το περίβλημα το αντιδραστικό. Και στην πράξη, έτσι, δεν έχουν να μας προσφέρουν απολύτως τίποτα. Εμείς αυτό που έχουμε να προσφέρουμε, αυτό που έχουμε να δώσουμε, έτσι, και αν έχουμε να δώσουμε και κάτι και σαν Ελλάδα, σαν ελληνικό, ως λαός, κόσμος, κοινωνία, νεολαία κτλ., είναι ακριβώς τη γραμμή της αλληλεγγύης των λαών απέναντι σε αυτά τα δεδομένα. Και νομίζω ότι ο εορτασμός των 50 χρόνων από το Πολυτεχνείο πρέπει να σηματοδοτήσει το δράμα που περνάει σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός. Να μην είναι απλά ένας τυπικός εορτασμός, θέλω να πω. Είπα κλείνουμε, θα βάλω και το ερώτημα του φίλου του Αντώνη, ακριβώς γιατί έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τη Λατινική Αμερική. Ο Αντώνης, καλημέρα από Χιλή. Καλησπέρα, δεν ξέρω εκεί τώρα με τις ώρες λίγο. Διέκοψε εμπορικές σχέσεις, διπλωματικές σχέσεις με τον Ισραήλ. Ναι. Ρωτάει ο Αντώνης, κύριε Στραβελάκη, ακούγοντας την ανάλυση σας για τον οικονομικό ανταγωνισμό, επειδή ένα κλίμα ωραίο, χαροπό ήταν και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι λέγανε αδύνατον, το αποκλείεται ή είναι ένα θεωρητικό φόβητρο η πιθανότητα Παγκοσμίου Πολέμου για να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Κοιτάξτε, πάντα σε σειράξεις, έστω και σε περιφερειακές σειράξεις, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της επέκτασης. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Και εδώ ακριβώς είναι και ο ρόλος των λαών. Οι Αμερικανοί έχουν ανάψει μία φωτιά στην Ουκρανία και μία φωτιά στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν τραντάξει τον κόσμο. Και στην πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια που κάνουν να μην επεκτείνουν τη σύραξη κάνοντας πόλεμο δια αντιπροσώπου, γιατί αυτό κάνουν. Οι Αμερικανοί, για να μην έχουν τα δικά τους τα προβλήματα, σου λέει τι έγινε αγόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, ποιος πολεμάει στην Παλαιστίνη? Ο Νετανιάχου. Έλα τον Νετανιάχου, πάρε λεπτά, πολέμα.
Ποιος πολεμάει στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι και αυτοί οι φασίστες του Αζόφ και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Πάρε λεφτά, πολέμα. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο διατηρούν υπό έλεγχο τις περιφερειακές συγκρούσεις. Δεν είναι έτσι. Και κανείς δεν μπορεί να το βλέπει έτσι και κυρίως οι λαοί και οι κοινωνίες δεν μπορούν να το βλέπουν έτσι. Νίκο Στραβελάκη, θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα στο 984. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.